Καλώς ήρθατε στο More Panos Than Games, στο κανάλι που παίζουμε περισσότερο από διάφορα games. Οπότε σήμερα θα ανακαλύψουμε παρέα αμοντάριστα τα πρώτα λεπτά του Test Drive Unlimited Solar Crown Demo. Πρώτη κίνηση που κάνω είναι να πάω πάντα στα γραφικά για να τα βάζω στα τερματισμένα όσο πιο ψηλά γίνεται όλα ultra για να απολαύσουμε κορυφαία ποιότητα. Αράξτε να παυτικά σε αυτό το κανάλι, θα έχουμε περισσότερο αμοντάριστο υλικό, οπότε πάρε το καφεδάκι στα χέρια. Αυτός, παύλα, αυτή είναι η χαρακτήρας, ο χαρακτήρας μου. Okay. Θα ξεκινήσουμε με ένα character creation, μήπως. Γενικά είναι μια ιστορική σειρά η συγκεκριμένη. Perfect timing, λοιπόν. Πώς φαίνεται το dealership? Γενικά αυτό είναι σαν Forza Horizon, να το πω έτσι. Αλλά έχει πιο ρεαλιστικό κόσμο. Είμαστε στο Hong Kong. Ωραία. Αυτό μου αρέσει, ρε παιδί μου, σου λέει θα πάρεις πιο γρήγορα αυτοκίνητα όταν ανέβεις σε reputation. Όχι όπως το Forza που με το που ξεκινάς. Μπαμ, οδηγάς μπουκάτι. Εκνευριστικό. Τα χρήματα είναι τα Solar Coins, λοιπόν. Μου βάζουν κάποια για να ξεκινήσω. Ωραία. Ωραία. Πάρα πολύ όμορφα. Εντάξει, καταλαβαίνεις τα γραφικά είναι στο Ultra πραγματικά πώς φαίνονται. Πρέπει να αγοράσουμε το πρώτο μας αυτοκίνητο. Έχουμε επιλογή ένα Ford Mustang GT του 2018. Υπέροχο αυτοκίνητο, ξέρετε τώρα τελευταία έχουμε μεγάλη και καλή σχέση με τα αμερικάνικα. Έχουμε 370Z, το οποίο είναι, εντάξει, από τα αγαπημένα μου οχήματα, μπορούμε να το αγοράσουμε. Τι άλλο έχει εδώ? Όπα, Alpine. Τι λες ρε? Alpine. Όχι, κάτσε. Όπα, κάτσε να ρίξουμε μια ματιά και πιο μέσα. Λογικά δεν μπορώ να το οδηγήσω αυτό. Όχι, λογικά ξεφεύγει. Κάνει 1.600.000 Chevrolet Epic. Είναι πάρα πολύ ωραίο, θα το παραδεχτώ. Open window, open door. Αυτό ήταν και στο παλιό γενικά. Όσοι ξέρετε το Test Drive Unlimited, ήταν τα αγαπημένες μου σειρές. Όταν ήμουν πιτσιρικάς έπαιζα εκτός YouTube, να σας το πω έτσι, τότε. Και αυτό μου άρεσε πιο πολύ, ότι ερχόσουν σε επαφή με τα αυτοκίνητα. Δηλαδή το ότι είμαι κοντά, περπατάω, τα βλέπω, ανοίγω την πόρτα. Ναι, άλλη φάση. Τι μπορείς να κάνεις, να κλείνεις τα παράθυρα, μπορείς να ανοίγεις τίποτα από μπαγκάζ. Όχι, κρίμα, ξενέρωτο. Ούτε μοτέρ. Έλα, το Forza σε πατάει εδώ. Γενικά είναι ένα πολύ μικρό στούντιο που το έχει αυτό εδώ το franchise. Δεν είναι Microsoft και όλα αυτά. Παίρνεις μια ιδέα από το εσωτερικό. Βλέπουμε εδώ τα αλκαντάρα, κόρνες, start engine. Okay. Και αν κατεβάσει το παράθυρο ακούγεται καλύτερα, νομίζω. Ωραία, ξέρεις κάτι. Δεν είμαι τύπος του Mustang, είμαι JDM fan, οπότε θα πάρουμε αυτό. Α, μου προτείνει να το κάνω test drive. Ξέρεις κάτι. Όχι, θέλω να το αγοράσω. Έχουμε το γκρι και μετά έχει και άλλα χρώματα τα οποία πληρώνεις. Α, δεν ξηγέσαι καλά, game. Λοιπόν, ξέρεις κάτι. Κίτρινο ρε φίλε, τρελιάρικο. Και συνδυάζεις μετά και με εσωτερικό. Ω, αυτό είναι ωραίο, μου αρέσει. Κίτρινο με λευκό εσωτερικό. Τελευταία μου αρέσει πολύ το λευκό εσωτερικό. Και αυτή είναι τη ζάντα. Το αγοράζω. Μου μένουν και κάτι ρέστα για τροποποίησης. Γενικά έχει πολύ tuning αυτό το παιχνίδι. Και ανυπομονώ να το τσεκάρω στο main κανάλι. Αν μου αρέσει, θα το μεταφέρουμε στο main κανάλι όλο αυτό. Απλά ήθελα να πάρω μια γεύση. Είναι η τελευταία μέρα του demo το μεταξύ. Να ξέρετε, δυστυχώς δεν μπορούσα να παίξετε. Καλά, αν περάσει με το νέο σου αυτοκίνητο. Γενικά πιστεύω θα έχει αργό progress. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο μπορείς να κάνεις πολλά gameplay σε αυτό. Δηλαδή σου είναι πιο πολύ με grind, να κάνεις αγώνες, να μαζεύεις χρήματα και όλα αυτά. Ωραία. Αυτό που λέτε είναι το Hong Kong. Οκ, okay, προφανώς το demo δεν το έχει κλειδωμένο. Ωραία. Γενικά είναι παιχνίδι που θα πηγαίνει πολύ στο online επίσης. Και μου δίνει τώρα κάποιους αγώνες να κάνουμε. Θα πάμε να κάνουμε αυτόν για να οδηγήσουμε και λίγο. Λοιπόν. Οκ, το έχω σε μίλια, περιμένετε να το κάνω. Car setup, driving assist. Εδώ μπορεί να φτιάχνεις τα assist, ABS, traction control. Traction control το βάζω λίγο λιγότερο, μπορούμε να κάνουμε καμιά μπάντα.
Ωραία, θα το πάμε manual να αλλάζω εγώ τις ταχύτητες και μου δίνει και περισσότερα χρήματα και experience, λέει. Αγωνιστική γραμμή, εντάξει, ξέρω εγώ, άστινα. Car collection, car setup. Τι άλλο μπορείς να κάνεις? Να το αλλάζεις με βάση λάστιχα, εδώ έχει standard. Μετά έχει semi-slick, slick. Driving modes έχει. Ok, solar crown competition. Έχει clan, δηλαδή να μπαίνει σε ομάδες. Εγώ θέλω να μπω βέβαια στο options και να αλλάξω εδώ να τα κάνω χιλιόμετρα ανά ώρα. Και τώρα να βρούμε τα κουμπιά. Ωραία, τα κουμπιά. Ok, τα κουμπιά είναι περίπου σαν το Forza. Ok. Λοιπόν, headlights. Όπα ρε! Με ένα κουμπί τώρα μπορείς να ανάβεις τα φώτα. Για να δούμε. Να ανάβεις τους γυαλοκαθαριστήρες. Αυτά είναι πιο πολύ στο ρεαλισμό που... που δεν το έχει το Forza. Λοιπόν, ανακάλυψα τώρα τις κάμερες. Μπορούμε από first person να πάμε σε αυτήν εδώ την κάμερα. Αυτή, αυτή και μετά αυτή και λίγο ας πούμε πιο μακριά. Ας μείνουμε λίγο σε αυτήν που είναι η αγαπημένη, ας το πούμε, για τα βίντεο. Να τσεκάρουμε λίγο τα physics. Ωραία, γενικά το αμάξι είναι βιδωμένο στο έδαφος, δηλαδή το κουνάω, όπως βλέπετε, δεξιά-αριστερά. Άου! Εντάξει, έλα μια πλάκα έκανα. Δηλαδή μπορείς να κάνεις εύκολα μια... καλή μπαντούλα, αλλά όχι τρελό drift. Πιο πολύ σαν power steering. Κάτσε ρε. Πάμε να τρέξουμε. Δεν ξέρω καν τι είναι. Μπήκε απευθείας. Change car, one authorized car. Δεν έχω άλλο ρε παιδιά. Λοιπόν, start race. Driving assist. Παίρνω 15% bonus. Για να δούμε πώς θα το πάμε στο πρώτο μου ever αγώνα σε αυτό το παιχνίδι. Γενικά σου με θυμίσω κάτω δεξιά ότι δεν είναι το τελικό προϊόν. Ωπα ρε. Α, είναι τέτοιο, time trial. Είναι απολαυστικό, έχει ωραία δόνηση το controller. Φύγαμε. Ωπα, λάθος κουμπί. Sorry. Θέλω να πάρω τα assist γι' αυτό. Για να δούμε, οι δρόμοι είναι κλειστοί. Δεν έχει αυτοκίνητα. Ωραία, έχει την τάση να σλαϊντάρει το αυτοκίνητο. Δηλαδή όταν πάτησα φρένα είχε λίγο την τάση να μου φύγει. Γενικά από τα mode τα οποία ξέρω παλιά σε αυτό εδώ το game είναι αυτά τα τύπου time trial. Παίζουν πολύ. Οκ, παιδιά, μ' αρέσει. Δεν είναι σαν το Forza που ξέρω 100% τι θα κάνει το αυτοκίνητο τραβώντας χειρόφρενο, να σου το πω έτσι. Είναι λίγο... Εντάξει, αυτή η μουσική έχει copyright, κάτσε να δω. Ωπα ρε. Κάτσε ρε, με το που πάτησα start. Ωπα ρε μπρο. Με το που πάτησα start συνέχισε κανονικά, λες και είναι always online. Ωραία, όλα καλά. Τα μάξι έπαθε μια... εντάξει, μικρή ζημιά μπορώ να πω. Ακούει καλά, ακούει καλά. Δεν είναι προφανώς simulation, γιατί τώρα... εντάξει, αλλά απ' την άλλη δεν έχω και αυτοκίνητο που πάει με 300 χιλιόμετρα την ώρα. Δηλαδή είναι πιο εύκολο να... να φρενάρει. Ακολουθάω και τις αγωνιστικές γραμμές, δηλαδή και εγώ φρενάρω λίγο όπου πρέπει. Κάτσε να ανοίξω τα φώτα, ρε. Ωραία. Μπαίνουμε με γκάζι εδώ στην έξοδο. Δεν ξέρω πώς θα πάω από χρόνο. Γενικά πιστεύω οδηγάω καλά, δηλαδή. Δεν πιστεύω τώρα. Ναι. Έλα, έλα, το έχουμε. Και θα βγω με χειρόφρενο. Κλασικό κόλπο. 1:46. Finish. Ωραίος ο πρώτος αγώνας. Να δούμε τώρα τι θα προσφέρει. Μου δείχνει αυτό το χαρακτήρα μου. Πώς γίνεται να το αλλάξω, ρε φίλε. Ποιος το σκέφτηκε να ξεκινάς με αυτό το χαρακτήρα. Είναι τρολιά. Είναι κανονική τρολιά. Κάποιος τρολάρει. Λοιπόν, παίρνουμε reward και παίρνουμε 15.000, αν φανταστείτε ότι το αμάξι έκανε 100, το 15 δεν είναι άσχημα, δηλαδή ψιλομαζεύεις χρήματα. Το παράπονο όμως στο παλιό είναι ότι μάζευες πάρα πολύ δύσκολα χρήματα. Οπότε θα δούμε αν αυτό το βελτίωσε σε αυτό. Όχι να μαζεύεις τρελά γρήγορα, αλλά όχι και τρελά δύσκολα. Γενικά από ό,τι βλέπω έχει voice chat, δηλαδή βλέπετε μιλάω και αν θα βρίσκεσαι δίπλα με άτομα θα αλληλεπιδράτε, που είναι πολύ ωραίο που δεν το έχει το Forza να μιλάς με voice chat, οπότε
Ίσως αυτό δώσει έτσι πολύ στο experience. Λοιπόν, εδώ έχει Solar Hotels όπου μπορείς να κάνεις meetup με άλλους τυπάδες και όλα αυτά. Το map βλέπω έχει ανηφόρες και έτσι. Έχει dealership της Lamborghini για να πας απλά να το δεις, να το χαζέψεις. Έχει το βενζινάδικο, στο οποίο μπορείς να κάνεις και fast travel, μάλλον επειδή είχα περάσει. Για να πάμε στο βενζινάδικο, πιο πολύ για τα vibes, όσοι... Ναι, okay, εντάξει, το παιχνίδι είναι... Λοιπόν, call to clean repair car, τι λες ρε. Λοιπόν, για να δούμε. Μου έφτιαξε το αυτοκίνητο, αυτό είναι πολύ ωραίο, οπότε σου λέει... Φιλαράκι, προσέχεις, ξέρω εγώ, αν τρακάρεις ή όχι, γιατί αλλιώς πρέπει να πηγαίνεις σε ένα βενζινάδικο για να το φτιάχνεις. Ωραίο, ωραίο. Γενικά από ό,τι βλέπω το map έχει highways για να βγαίνεις να γκαζώνεις με την παρέα. Έχει και πολύ ωραία, έχω δει, έχει parking, έχει κάτι τέτοια μέρη για meetup και όλα αυτά, δηλαδή να μαζεύεσαι με φίλους. Για να δούμε. Οκ. Και είδα τώρα έχει και μια μπάρα πάνω που μετράει τα... αυτά που κάνω, δηλαδή... Πες εδώ, νάτι. Ωραίο drift έβγαλε ο δικό σου. Κάτσε να δω τώρα αν θα το πάω level 2, τώρα τι θα γίνει. Δεν θυμάμαι αν αυτό το έχει στο παλιό. Κασίν! Ωπα ρε, πήρα λεφτά επειδή απλά έκανα... επειδή έκανα κόλπα στον δρόμο. Για να τσεκάρουμε τώρα location πολύ ρεαλιστικά στο Hong Kong. Παιδιά, εντάξει, με έχει ψήσει το game. Να σου πω την αλήθεια, αλλά νομίζω ότι εκεί που θα ξεσκίσει και θα είναι τέλειο είναι όταν παίζεις με φίλους. Πάμε να κάνουμε παρόλα αυτά ένα ακόμα αγώνα. Italian cars να αγοράσεις δεν έχω, αλλά εδώ έχει ένα αγώνα ωραίο circuit, να δούμε και πώς λειτουργούν τα AI, οι αντίπαλοι. Μέχρι στιγμής, αν σας αρέσουν τα βίντεο στο More Pounds Than Games, σιγουρευτείτε το, πατήστε like, δώστε λίγο boost στον αλγόριθμο, γράψτε σχόλιο για αργόριθμο, δηλαδή γράψτε γεια σου πάνω, τι καιρό έχει, γράψτε το αγαπημένο σου αυτοκίνητο. Γράψτε διάφορα πραγματάκια για να μπουσταριστεί λίγο περισσότερο το κανάλι και να εμφανιστεί σε περισσότερο κόσμο, θα το εκτιμούσα πάρα μα πάρα πολύ. Τι περιμένουμε, τι race preparation. Τι υποτίθεται είναι online αυτός ο αγώνας. Μήπως όλοι οι αγώνες είναι online. Δεν το είχα σκεφτεί. Λοιπόν, περιμένουμε να εμφανιστεί κάποιος. Βασικά δεν εμφανίστηκε κανένας. Ωραία. Τι θα γίνει τώρα. Είναι η τελευταία μέρα του demo, οπότε μάλλον μπορεί οι περισσότεροι να το έχουν παρατήσει ή να μην παίζουν μέχρι τελευταία στιγμή, γιατί αυτός είναι ο αρχικός αγώνας. Για να δούμε, έχω πορεία. Μ' αρέσει πάρα πολύ το line-up των αυτοκινήτων. Βλέπουμε πιο προσγειωμένα αυτοκίνητα, δηλαδή Mito, TTS, SLK, το 350 φυσικά το δικό μου. Let's go! Αλλά ίσως στην αρχή σου δίνει την επιλογή να μπουν κανονικοί παίχτες. Οπότε ίσως συνδυάζει το multiplayer με το... Δε σκόψιμο που έκανε ο μάγκας ρε φίλε. Τι τους πως πετσόκοψα έτσι τώρα. Δεν έχω καν επιλέξει το βαθμό δυσκολίας των αντιπάλων μου. Αλλά τους έπαιξα έξυπνα τώρα ρε φίλε. Έχω καιρό η αλήθεια να παίξω αγώνες σε driving παιχνίδια. Συνήθως παίζω με την τιμονιέρα και όλα αυτά που όλα είναι ένα τσίκ πιο δύσκολα. Τώρα με το controller είναι εντάξει, είναι αρκετά εύκολο. Πιο πολύ βέβαια, για να δούμε, θα μπω εδώ με drift. Έλα. Οκ, εντυπωσιακό. Τίποτα ρε, δεν πάνε βήμα οι αντίπαλοι, εντάξει. Στεναχωριέμαι λίγο, είναι λες και κλέβω κλεισάκι τώρα ο συγκεκριμένος αγώνας. Αλλά να δούμε πιο πολύ το map, δηλαδή εγώ τώρα εκεί ποντάρω. Στο να δούμε τι γίνεται στο map γενικότερα. Παίζει πάρα πολύ αυτό με τις υπόγειες γέφυρες, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι της πόλης. Και όλοι οι ξένοι YouTubers, ας πούμε, στο ίντερνετ λέγανε πόσο τέλεια είναι που ένα game έχει περισσότερη πόλη. Και σε αυτό θα συμφωνήσω. Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον και πολλοί από εσάς από Αθήνα μεγαλώνουμε μέσα σε πόλεις. Οπότε έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τα αυτοκίνητα όχι στην εξοχή, αλλά σε πόλη. Οπότε μας αρέσει που είναι πιο οικείο το περιβάλλον. Λοιπόν, κάτσε να παίξω λίγο και από την first person κάμερα. Λοιπόν, headlights. Τώρα άνοιξα τα φώτα. Χαίρο πολύ, ρε φίλε. Ωραία! Και όπως θα παίρνω τις τροφές. Δεν πήγε τόσο καλά αυτό, δεν πειράζει. Λοιπόν, το αυτοκίνητο βέβαια βλέπω είναι σε μίλια γιατί. Ο γκαζιάρης αυτός εδώ με φτάνει. Κλασικά εντάξει, αυτή η κάμερα είναι ό,τι πρέπει για όταν παίζεις με τη μόνη. Όταν δεν παίζεις με τη μόνη, πρέπει να έχεις αυτήν εδώ την κάμερα.
Φτάνουμε τερματισμό. 3, 2, 1 και επικό χειρόφρονο για σβήσιμο. Πόσα χρήματα θα πάρω? Αυτή είναι η βασική μου ερώτηση. Τερμάτισε και δεύτερος με το μύτο. Σε 2 λεπτά έχω και το 15% των bonus. Παρακαλώ να τα λέμε και αυτά. Νάντος. Πρώτος με διαφορά, παρακαλώ. Καλά, ανυπομονώ για το κανονικό game που θα φτιάξω το χαρακτήρα μου όπως είναι. 2.500 XP, level 5. Ξεκλειδώσαμε 5 έξτρα αγώνες και πήραμε 15.000 χιλιαρικάκια. Οκ. Μπορώ να πάω στα workshops. Για να κάνω upgrade πράγματα. Αυτό μ' αρέσει. Ωραία, αυτό μ' αρέσει, Okay. This means you can't enter the race if your car you need to go to the workshop to make these modifications. Okay. Εδώ μου λέει ότι έχω ξεκλειδώσει οι αγώνες. Fast travel inside. Μ' αρέσει, παιδιά. Λέει ότι για να πας σε αυτό το μέρος πρέπει να ταξιδέψεις, δηλαδή να κάτσεις και να οδηγείς. Αυτό είναι από τα χαρακτηριστικά του παλιού του Test Drive Unlimited. Τόσο είναι λίγο πιο μεγάλη σε ηλικία, εκτιμάνε αυτά τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά μου λέει θα σου επιτρέψω να ταξιδέψεις γρήγορα. Σε αυτό το σημείο έχει ενεργοποιημένο κανονικά το voice chat. Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Αν ήταν online θα μιλούσα μαζί τους. Και μου δείχνει το αυτοκίνητό μου. Γενικά μου λέει δεν μπορείς να παίξεις αυτόν τον αγώνα επειδή είναι αργό το αυτοκίνητό σου. Για να δούμε τι αναβαθμίσεις έχει. Για να δούμε. Έχουμε το cosmetic αλλά και το performance. Εμείς για αρχή θα αλλάξουμε performance. Ωραία. Λοιπόν, έχει turbo. Τώρα να τους πω ότι εγώ το 350Z, το 370Z είναι ατμοσφαιρικό, δεν είναι turbo. Οπότε θα κάνουμε μετατροπή για turbo. Έτσι δεν είναι? Το ξέρει κανένας αυτό? Τέλος πάντων. 18.000 για turbo, buy and equip. Ωραία. Εντάξει, αυτό, του βάλαμε μια τουρμπίνα, το ανεβάσαμε το speed και όλα αυτά. Α, έχει και άλλα φίλε. Εισαγωγή, την οποία δεν μπορούμε σε level 10. Πιστόνια. Έχει αναρτήσεις, να αλλάξεις φρένα. Αναρτήσεις για να το κάνεις all road super sport, να χαμηλώσεις και track ακόμη πιο πίτα. Έχει για κυβότητα ταχυτήτων. Ωραία. Έχει για αεροδυναμική, να βάλεις το σασί, να βάλεις μπάρες. Λοιπόν, ούτε λάστιχα. Και φυσικά easy UI map, να το κάνεις σαν προγραμματισμό. Πάμε στο cosmetic να δούμε τι μπορούμε να αλλάξουμε. Μπορούμε να αλλάξουμε cosmetic parts. Okay, ζάντες. Ωραία ζάντα. Black Rhino, ουφ. Rotiform. Μ' αρέσει γενικά πως κάνε. American Racing. Τις κάνει πιο ξεχωριστές. Πολύ Black Rhino ρε παιδί μου. Όπα φιμέ. Λοιπόν περίμενε, θα κάνουμε επένδυση. Εδώ δείτε που δεν φαίνεται καλά το κάλιπερ. Ενώ όταν βάζεις αυτό φαίνεται ένα μπλε τούμπανο. Οπότε πρακτικά στο μορφαίνει. Λοιπόν θα βάλουμε... Αυτή είναι εδώ τη Rotiform. 24.000 για ζάντα, Παναγιά μου. Παρατηρώ επίσης ότι εκτός από το κάλιπερ φτιάχνουν και τον δίσκο. Δηλαδή έχουν βάλει τύπου κεραμικό και όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε τώρα. Φιμέ, έχουμε 0%, 50%, 40%, 80% και 95%. Okay, θα βάλουμε ένα 80%. Εντάξει, έτσι πίσω. Έτσι κι άλλως παιχνίδι είναι. Αστυνομία δεν έχει. Μια χαρά. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Α, να αλλάξουμε το εσωτερικό. Okay, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι έχει πολλές αλλαγές να κάνουμε, τύπου προφυλακτήρες και όλα αυτά. Ξέρω εγώ. Α, μπορούμε να φτιάξουμε το δικό μας Liverly. Α, να αλλάξουμε χρώμα. Okay. Κάρμπον χρώματα, χρωμίου χρώματα, μεταλλικά, πέρλες, ατινέ. Okay. Πόσο να κοστίζει κάτι τέτοιο? Έχει αρκετές επιλογές, να σου πω την αλήθεια. Θα παίξουμε ένα, ξέρω εγώ, ένα mauve. Apply stickers, bodywork. Okay. Το κάνω πιο πολύ για να δούμε τι έχει. Ωπα ρε, έχει έτσι κινέζικα κι αυτά, street, art and illustration, graffiti. Μ' αρέσει, είναι πολύ πιο ανενωμένα από το Forza. Δηλαδή στο Forza πρέπει απλά να τα κάνεις όλα μόνος σου. Έχει διάφορα text, nature, adventure, futuristic. Το αφήνω λίγο uncut, παιδιά, για εσάς που δεν είχατε την ευκαιρία να τσεκάρει το game προφανώς. Να δείτε λίγο μαζί μου, γιατί είναι και η πρώτη φορά τώρα που ασχολούμαστε με κάτι τέτοιο. Και γενικά σε αυτό το κανάλι... ωραίο, φίλε.
Σε αυτό το κανάλι δεν θα παίζουμε ένα παιχνίδι πολλές φορές, δηλαδή πιο πολύ θα τεστάρουμε έτσι games. Ωραία, οπότε ό,τι θέλετε θα έχει περισσότερο ας πούμε μοντάριστο υλικό από ένα game. Λοιπόν, βάζουμε εδώ λίγο cool έτσι Hong Kong vibes τώρα στο JDM car μου. Εντάξει, εννοείται πως πρέπει να έχει τέτοια. Λοιπόν, left, αν μπορώ να τα βάλω όλα την άλλη πλευρά, το κλασικό. Import from left to right που λέει, όχι. Αλλά σίγουρα θα υπάρχει, τέλος πάντων, rear. Θα βάλουμε και εδώ έτσι solar crown, ωραίο. Mirrors στους καθρέφτες, πρώτη φορά βλέπω να μπορείς να βάλεις στους καθρέφτες πράγματα. Okay, θα βάλουμε αυτό εδώ. Πόσο πληρώνω, 30.000. Okay, το θέλω, φέρτο. 30.000, από ό,τι κερδίσεις αγώνα για 15.000, ξοδεύεις. Okay. Με αυτά και με αυτά, είμαστε πανέτοιμοι με πολύ αλήτικο αυτοκίνητο και έχουμε άλλους δύο ακόμα αγώνες διαθέσιμους. Λοιπόν, δεν μπορώ να μπω σε αυτό. Αυτό λέγεται Tight Bends Inside Y. Μπορώ να μπω εδώ, 100% άσφαλτος. Αλλά για να πάω πρέπει να φύγω από το workshop. Για να δούμε, θα πρέπει να οδηγήσω τελικά μέχρι εκεί ή υπάρχει κάποιος τρόπος να το γλιτώσουμε. Partner, όχ. Okay. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, εντάξει, έλα μας, μετέφερε λίγο δίπλα. Ωραία, φίλε, άλλο αμάξι, δες πως τρέμει τώρα με τα γκάζια. Πριν δεν ήταν τούρπο και τώρα έγινε ρε φίλε, αυτή είναι η διαφορά. Άλλο αμάξι τώρα. Τα χαμηλά του λίγο κρεμάνα, αλλά εντάξει. Καμία σχέση, τώρα είμαστε σε άλλο terrain στο map, 1% από τους δρόμους. Πάμε να τρέξουμε αυτόν τον αγώνα για να πάρουμε και μια ιδέα εκείνης της περιοχής συγκεκριμένης. Α, ωραία, πρέπει να κερδίσω τον χρόνο. 2.20. Σκάει πάρα πολύ ωραία με το ζαντικό. Είναι αυτές οι μικρές λεπτομέρειες που θα άλλαζες και στο δικό σου αυτοκίνητο, όπως και κάνω και εγώ και στην πραγματικότητα, που κάνουν διαφορά. Δηλαδή ένα σχέδιο, καλά όταν αρχίζεις και φεύγει το αυτοκίνητο, δύσκολο το μαζεύεις. Ένα design, μια ζάντα, ένα κάλιπερ λίγο τρυπητό, ένα χρώμα, όλα αυτά. Λοιπόν, θέλουμε σίγουρα λίγα φρένα και θέλουμε και αναρτήσει αυτό το αμάξι, γιατί έχει λίγο την τάση να... δεν ξέρω, να κάνει λίγο body roll που λέμε. Θα το ήθελα λίγο πιο βιδωμένο στο έδαφος. Να μου πεις είναι στόκρε πάνω, λογικό κιόλας. Για να δούμε. Ωραίος. Η πρώτη πάει μέχρι 60, είναι υψηλό μακριά για αυτόν τον αγώνα. Βασικά είναι ότι πρέπει, με πρώτη θα το αφήνω. Έλα. Δώσε. Τον έχω ρε εσύ, τον έχω. Παλιά αυτό το game είχε πολύ δύσκολα challenges όσον αφορά ότι έπρεπε να κάνεις deliver αυτοκίνητα από τη μια μεριά του χάρτη στην άλλη χωρίς να τρακάρεις καθόλου και εγώ ήμουν πιτσιρικάς τώρα τύπου 13-14 και δεν μπορούσα με τίποτα ρε. Απλά ήθελα να πατάω τον γκάζι παντόφλα. Βέβαια έπαιζα σε ένα παλιό υπολογιστή χωρίς controller με keyboard and mouse, το οποίο ήταν πολύ δύσκολο να ελέγξεις την ταχύτητα. Καμία σχέση με τώρα που παίζω με ένα elite controller. Λοιπόν, πάμε να δούμε και από μέσα πώς σκάει. Μοβ με λευκό εσωτερικό, το έχω παρακάνει, εντάξει. Λοιπόν, ένα κατέβασμα, δύο κατεβάσματα. Γενικά προτείνω αυτά τα games να τα παίζετε με controller. Έχεις πάρα πολύ καλό έλεγχο και εκτός από αυτό να παίζετε και με το manual. Δηλαδή ταχύτητες manual, όπως και τίποτε. Εδώ είδαμε λίγο... Όπα, χτυπάει το τηλέφωνο. Χτυπάει το τηλέφωνο. Ναι, παρακαλώ. Πήγαμε level 6 και πήραμε πάλι 15.000, αλλά παίρνουμε και έξτρα χρηματάκια από τα γύρω-γύρω. Απλά ακόμα δεν έχω κάπου να τα επενδύσω. Λοιπόν, τώρα και για σβήσιμο, το πούμε έτσι, θα ήθελα να πάρουμε μια γεύση από τις αντιπροσωπείες, τα car dealerships. Σε αντίθεση με το Forza που απλά πας κάπου και έχει όλα τα αμάξια, σε αυτό το παιχνίδι, για χάρη ρεαλισμού, ας το πούμε έτσι, έχει dealership από τα διάφορα αυτοκίνητα. Όπα, έχει gas station. Κάτσε να μπούμε έτσι, να κάνουμε
δημόστρα μας. Γενικά όσοι είστε γουστάρετε αυτοκίνητα, Instagram και όλα αυτά, αυτά είναι τα τέλεια μέρη για photoshoot. Όπως ξέρετε, δηλαδή να φωτογραφείς έτσι τα αμάξι σου στο βενζινάδικο. Εγώ προσωπικά κάθε φορά που πάμε RX 8 και όχι μόνο, πάω στο βενζινάδικο και βγάζω φωτογραφία. Και επίσης έχουμε και τα parking. Οκ. Νομίζω καταλαβαίνετε εδώ τι car meets έχουν να γίνουν στο online. Αυτό πραγματικά με εξιτάρει. Δηλαδή το έχουν σκεφτεί καλά, έχουν σκεφτεί αυτά που θέλει το community. Όπως σας είπα, είναι ένα μικρό στούντιο, οπότε έχει μεγαλύτερη λογική να κάνουν πράγματα τα οποία θέλει το community. Τώρα, εκτός από αυτό, τι σας έλεγα για τα dealership, έλεγα ότι κάθε χώρα έχει το δικό της dealership, οπότε προσμονείς λίγο, ανυπομονείς να πας στο dealership της και να δεις αν μπορείς να αγοράσεις ή όχι το αυτοκίνητο. Δηλαδή τώρα έχει dogs ρε φίλε, δες εδώ. Δηλαδή Gymkhana vibes τώρα. Είσαι εδώ με την παρέα, έχετε στήσει λίγο τα ντριφτά μαξά σας. Δες εδώ! Και όσο ντριφτάρετε παίρνετε και λεφτά ταυτόχρονα ρε. Οπ! Το πήγα τάπα. Λοιπόν, hold to enter. Για να δούμε πως είναι μια αντιπροσωπεία ρε παιδί μου, να πάρουμε την ιδέα. Εκτός από την αρχική που είχε τα διάφορα αυτοκίνητα, τώρα έχει γερμανικά αυτοκίνητα. Τσάι Y. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Εδώ να δω ένα Audi TT RS. 500 χιλιάρικα λοιπόν για αυτό το όχημα. Με δουλεύεις ε. Πάμε πιο μέσα. Τι άλλα θα έχει. Αυτό, Audi TT δεν είναι. Αλλά είναι το καινούριο, είναι του 17. Αυτό ήταν το προηγούμενο της προηγούμενης γενιάς. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Mercedes SLK 55 AMIGE Performance Pack. Απίστευτο αμάξι, δεν το βρίσκεις στην πραγματικότητα με τίποτα. Λογικά αυτό θα γίνεται και κάμπριο. Για να μπούμε ρε παιδί μου, να το ακούσουμε. Να βάλουμε μπρος τη μηχανή. Start engine. V8 και μπορείς να ανοίξεις και την οροφή. Την άνοιξα. Είσαι ωραίος φίλε. Μ' αρέσει. Τώρα με αυγό ας πούμε θα είναι. Α, θα μείνουμε ανοιχτή την οροφή. Εντάξει, πολύ μόστρα. Μπορούμε να τα κάνουμε και test drive. Porsche Taycan Turbo S. Βλέπετε, είναι αυτό που σας είπα ρε φίλε. Το βλέπεις έτσι και λες το θέλω. Ενώ στο Forza βλέπεις απλά ένα εικονίδιο, δεν σου τραβάει το ενδιαφέρον. Τώρα ξέρεις ότι κάθε αυτοκίνητο είναι ψιλομοναδικό. Τα έκανε S-Cross. Κι άλλο Mercedes. Πάμε εδώ στο αγαπημένο μου κομμάτι της BMW, BMW. Έχουμε λογικά 4 είναι αυτή. Έχουμε 4 competition του 2021 και αυτή. Έχουμε 4 competition του 21. Ποια είναι η διαφορά όμως, παιδιά. Τέλος πάντων, μπορούμε να την πάρουμε test drive. Μπορούμε να την πάρουμε test drive. Αυτό έκανα παλιά. Αυτό πήγαινα και έκανα test drive αυτοκίνητα που δεν μπορούσα να αγοράσω μόνο και μόνο για το experience. Αμάν. Ουφουφου. Και μάλιστα την παίρνεις test drive εδώ στα λιμάνια με δουλεύεις, bro. Με δουλεύεις. Έχω χαϊπαριστεί επικίνδυνα να σας πω την αλήθεια. Και ένα παιχνίδι που μπορώ να πω είναι από αυτά που πρέπει να αφιερώσεις την ώρα σου, αλλά με την καλή έννοια. Δηλαδή μπορούμε να την κάνουμε είτε σε part, μπορούμε να το κάνουμε είτε σε live stream στο κανάλι, είτε έτσι μεγάλα, δεν ξέρω. Με απόλυτο στόχο να έχεις τη μεγαλύτερη συλλογή έτσι αυτοκινήτων. Και επειδή θα γκραϊντάρεις. Άου. Αρκετά. Σου δίνει και το συνέστημα της ικανοποίησης ότι τα έχεις καταφέρει ρε παιδί μου έτσι μόνος σου. Πάμε λίγο και από μέσα. Και μια σκύρθα εδώ, να μην πάρουμε και μια Porsche. Εντάξει, δεν έχει τρελή ποικιλία. Δεν θα ήθελα και λίγο τύπου κάνα μητρία, κάνα τέτοιο. Για να είμαι ειλικρινής. Αυτό κάνει 1.500.000. Είναι το cross τουρισμό. Αυτό εδώ είναι το οικογενειακό τους. Και αυτό είναι το cross τουρισμό. Γιατί τα έχει όλα από δύο φορές. Ίσως είναι διαφορετικό spec το αυτοκίνητο. Ωραία φίλε, πως φεύγει έτσι.
Εντάξει, παιδιά, μόλις κατάλαβα διαφορά του ηλεκτρικού από το... Αμάν. Πώς φεύγει έτσι? Εντάξει, θα μου πεις πάνω, είναι πιο ξενέρωτο. Οκ, είναι... Α! Είναι πιο ξενέρωτο. Αλλά η επιτάχυνση και ο θόρυβος στην αρχή είναι πολύ ρεαλιστικός. Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Δεν ξέρω αν θα δίνα 1.200.000 για αυτό το αου, το αυτοκίνητο, εκτός και αν το ήθελε το παιχνίδι. Αλλά γενικά, όπα, πού είναι αυτά τα... περίμενε, αυτό το R8 πού είναι? Πού είναι το... όπα ρε. Κάτσε, εδώ έχει ένα κενό, μήπως θα εμφανιστούν αργότερα. Και αυτό τι είναι εδώ, παίρνουμε δάνειο. Οχ. Λουτ. Πήρα λουτ. Τι φάση. Αυτό, my friend, θέλω. Καλησπέρα, μήπως έχετε κι άλλα αυτοκίνητα? Όχι. Change vehicle μόνο από εδώ μου κάνει. Ωραία, λογικά στο κανονικό θα τα εμφανίσουνε. Λογικά. Ή μάλλον έτσι κάτι άλλο παίζει. Και κάπως έτσι νομίζω θα τελειώσω αυτό το βίντεο στο More Panos Than Games. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερο, το ξέρω είναι αλήθεια. Αλλά όταν βγει αυτό το game θα παίξουμε περισσότερο στο κανονικό κανάλι. Κάντε εγγραφή, σπάστε το βίντεο, βοηθήστε τον αλγόριθμο με σχόλια και εμείς τα λέμε στο επόμενο βίντεο.